150.000 δέντρα κόπηκαν για να πραχθούν ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές σε όλη την Ευρώπη, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν λόγο για τεράστια οικολογική καταστροφή, τονίζοντας την ανάγκη να έρθει και στη χώρα μας η ηλεκτρονική ψήφος. 16.000 δέντρα αντιστοιχούν στην ποσότητα χαρτιού που χρειάστηκε και απαιτήθηκε για τις εκλογές αυτές. Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε προεκλογικές συνήθειες που λέμε πολλές φορές και να αντιληφθούν όλοι, ακόμα και το κεντρικό κράτος, αλλά και οι τοπικές διοικήσεις, ότι πρέπει να δούμε λίγο και να ενσκύψουμε γύρω από το ζήτημα που αφορά την ψηφιακή επανάσταση. Και στην Ελλάδα, εκατοντάδες τόνοι χαρτιού χρησιμοποιήθηκαν για την τριπλή εκλογική αναμέτρηση, ποσότητες που συλλέχθηκαν για ανακύκλωση, ενώ μόνο στην Ανατολική Κρήτη οι τόνοι χαρτιού αγγίζουν τους 100 τόνους, σύμφωνα με το Χάρη Μαμουλάκη. Χρειάστηκαν πάνω από 95% δηλαδή τόνους χαρτιού. Φανταστείτε τις ποσότητες που χρειάζεται, που βέβαια δεν είναι μόνο τα φάκελα, τα ψηφοδέλτια, είναι και τα παρελκόμενα που αποτίθησαν σε επίπεδο χαρτιού. Νομίζω ότι είναι τεράστια, μια τεράστια ποσότητα που αλόγιστα καταναλώθηκε για μια χρήση η οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Με ανάμεικτα συναισθήματα αποχωρεί από το τιμόνι του ΕΣΔΑΚ ο Χάρης Μαμουλάκης, ενώ τις επόμενες μέρες θα κινηθούν διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου. Θέλω να πιστεύω ένας ενάρετος κύκλος, η κυκλική οικονομία άλλωστε, έκλεισε. Ολοκληρώθηκε μία θητεία, θέλω να πιστεύω με πλούσιο παραγωγικό έργο και τώρα γυρνάμε σελίδα. Η κεντρική πολιτική σκηνή είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα με ενδιαφέρει. Φέτος είναι μία από τις καλύτερες χρονιές της ανακύκλωσης χαρτιού λόγω των εκλογών, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιοι κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για το περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες με σοβαρή περιβαλλοντική ενσυνείδηση. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι μια ιδιαίτερη μέρα κυρίως για τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την οτροπία γύρω από θέματα περιβάλλοντος. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί μια σοβαρή προσπάθεια. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αυτή είναι η μάχη της ζωής μας, τονίζει στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. 1 εκατομμύριο είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Η ωκεανή είναι υποπίεση. Η ατμοσφαιρική ρήπανση αφαιρεί 7 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και καταστρέφει την ανάπτυξη των παιδιών, τονίζει ο επικεφαλής Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.